έγινε ένα σύστημα Μητρώου τραπεζικών λογαριασμών. Δηλαδή ένα σύστημα που έχει δύο πλευρές. Τη μία πλευρά την οφείλει να το κάνει το τραπεζικό σύστημα και από την άλλη ποιος έχει πρόσβαση να βλέπει και να ζητάει πληροφορίες. Μέσα από αυτό το σύστημα λοιπόν του Μητρώου τραπεζικών λογαριασμών, μπορούν οι φορολογικές αρχές να έχουν πρόσβαση. Πώς όμως, κατόπιν αιτήματος. Οι τράπεζες λοιπόν, θα δούμε και στην επόμενη κάρτα, υποχρεούνται εντός 24 ωρών από το ηλεκτρονικό αίτημα, το τονίζουμε το αίτημα ότι έτσι πρέπει να έχει γίνει, να παρέχουν ενημέρωση στις φορολογικές αρχές για συγκεκριμένο αφημί με τα στοιχεία των καταθετικών λογαριασμών στους οποίους συμμετέχει ή συμμετείχε κατά την τελευταία δεκαετία, ναι, μαζί με τα τρέχοντα υπόλοιπα. Ναι. Δηλαδή, όταν η φορολογική αρχή ελέγχεται ένας φορολογούμενος, το πάρουμε τη σειρά, ο οποίος έχει για οποιοδήποτε λόγο εντολή, έχει δώσει η φορολογική αρχή, να ελέγξει και τους λογαριασμούς. Εκτός από το καταθετικό πρώτη ζήτηση, που ήταν στο παλιό, που είπαμε πρωτήτερα, νομοσχέδιο, στην διάταξη, ο καταθετικός λογαριασμός, χορηγητικός, επενδυτικός, έχουμε τα δύο τελευταία που λέει τραπεζική θηρίδα και λογαριασμός πληρωμών. Λογαριασμός πληρωμών εννοεί δάνεια. Αν κάποιος, η φορολογική αρχή έχει τις πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι μόνο πληροφορίες και ενδείξεις, είναι και στοιχεία που έχει στα χέρια της, έκανε φοροδιαφυγή κάποιος που είναι πάνω από 150.000 ευρώ. Ή όταν πρόκειται για φοροδιαφυγή που προέρχεται από εικονικά και πλαστά τιμολόγια, εκεί το όριο είναι πάνω από 300.000 ευρώ. Πολύ ωραία. Τότε η φορολογική αρχή, με μια διάταξη που υπάρχει στον κώδικα φορολογικής διαδικασίας, είναι ένας άλλος νόμος, ο 4174, και αυτός το 2013 ψηφίστηκε, λέει ότι με αυτό το διάταγμα, εγώ, λέει εντολή στη φορολογική αρχή, πρόσεξε, χτύπα καμπανάκι, πρέπει να λάβεις αμέσως. Πώς το λέει την λέξη, προληπτικά ή διασφαλιστικά μέτρα για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Θα πρέπει να ακολουθηθεί η πάγια διαδικασία, η οποία θα προϋποθέτει παρέμβαση όμως και εντολή του εισαγγελέα και κατάσχεση της θηρίδας. Λοιπόν, επειδή γράφηκαν αυτές τις μέρες αρκετά, τόνισε, σε παρακαλώ, Σοφία, μαζί μου, δύο λέξεις. Δέσμευση, άλλο, κατάσχεση, άλλο. Μα γι' αυτό το έχουμε ετοιμάσει και σε διαφορετικές κάρτες. Μας έχεις βοηθήσει για να καταλάβουμε. Για τη δέσμευση θα πρέπει ακολουθηθεί. Εγώ δίνω και εσύ τα αποκωδικοποιείς θαυμάσια και προς τιμήν και του καναλιού και της εκπομπής σου, διότι έτσι γίνεται η χρηστική ενημέρωση και έγκυρη. Διότι σε αυτό το θέμα, επαναλαμβάνω, τον τελευταίο καιρό και η δική μου αρθρογραφία και οι παρεμβάσεις μου είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Δέσμευση, άλλο, κατάσχεση, άλλο. Και για την κατάσχεση, τι λες εδώ στην φράση? Για την κατάσχεση της θηρίδας, μόνο με δικαστική απόφαση. Έτσι, μόνο με δικαστική έτσι, απόφαση στιγμή, να το βέβαια, όσοι έχουν τα πράγματα. Διότι γράφτηκε και τελευταία σε επίσημες και έγκριτες εφημερίδες ότι προωθείται διάταξη χωρίς να υπάρχει αυτή η διαδικασία, fast track δηλαδή, να γίνεται μια αυτή. Εγώ νομίζω ότι θα το σκεφτεί καλά ο νομοθέτης όταν φτάσει την τελευταία στιγμή να βάλει την πένα πάνω στο χαρτί, αν θα είναι έτσι ελεύθερα. Δεν θα μπορούμε να έχουμε ασφάλεια δικαίου.